Με πετρέλαιο έστω και σε μικρές ποσότητες. Και ξύλα για ξυλόσωπες και τζάκια. Οι Κρητικοί ετοιμάζονται για την παγωνιά που έρχεται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Προμήθειες ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε οικογένειας και για κάθε βαλάντιο. Πετρέλαιο διότι ζεσταίνεται το σπίτι πιο καλά με τη θέρμανση του πετρελαίου. Ήδη βάλαμε 400 λίτρα και ο Θεός βοηθός. Όσο έχει πέσει η θερμοκρασία, άλλο τόσο έχουν ανέβει οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τους καταναλωτές που κάνουν πλέον δεύτερες σκέψεις για κάθε παραγγελία. Οι ποσότητες είναι άκρως απαραίτητες για το χειμώνα, αλλά όλο ένα και μικρότερες. Είναι περίπου στο 1,19 με ένα 20 το λίτρο. Είχαμε να το δούμε αυτό περίπου 1,5 μήνα. Ήταν πολύ πιο κάτω η τιμή. Η ζήτηση ασφαλώς και είναι αυξημένη. Ο μέσο όρο είναι 200 ευρώ, 250 ευρώ, 150 ευρώ. Εμείς εξυπηρετούμε όλα τα ποσά και όλες τις ποσότητες. Και 100 λίτρα πετρέλαιο, παραγγελία την πήγαμε, ναι. 100 λίτρα, 150 λίτρα, 200 λίτρα, ίσα ίσα να βγάλουν τις δύσκολες μέρες. Και μετά αν έχουν λεφτά ξαναβάζουν, αλλιώς δεν βάζουν. Τη ζεστασιά που προσφέρει το τζάκι και η ξυλόσωπα επιλέγουν άλλοι, καθώς θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει μια πιο οικονομική επιλογή. Και εδώ όμως δεν είναι λίγοι οι πολίτες που ζητούν περιορισμένες ποσότητες, κυρίως για να καλύψουν τις πιο κρύες νύχτες του χειμώνα. Ένα βασικός παράγον είναι το οικονομικό, που ο κόσμος ζορίζεται. Δεν έχει την οικονομική άνεση που είχε πριν μερικά χρόνια και κοιτάζει πώς θα πάρει ένα γευκό ξύλα. Λέω να σας στείλω δύο γευκά, όχι μου λέει, ένα γιατί έχω πρόβλημα οικονομικό. Και επειδή οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο να δούμε χιόνια και σε χαμηλότερο υψόμετρο, μεγάλη ζήτηση έχουν και οι αντιολισθητικές αλυσίδες, είτε για μετακινήσεις σε χιονισμένα σημεία, είτε για τις επόμενες εξορμήσεις. Υπάρχει και μια τεράστια ζήτηση στις αντιολισθητικές αλυσίδες, είναι αλήθεια αυτό. Μας ζητάνε, έχουμε προς το παρόν, μέχρι να εξαντληθούν και αυτές.